2018. Ένταση επικράτησε το μεσημέρι έξω από τη Βουλή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν βρεφοκόμοι και νηπιαγωγοί. Άνδρες των ΜΑΤ έκαναν περιορισμένη χρήση χημικών για να αποθήσουν τους διαδηλωτές. Είναι η στιγμή που διαδηλωτές και αστυνομικοί συγκρούονται έξω από τη Βουλή. Οι άνδρες των ΜΑΤ κάνουν περιορισμένη χρήση χημικών για να τους αποθήσουν. Πρόκειται για την αντιπροσωπεία της ΠΟΕΟΤΑ και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, όπου στο πλαίσιο της κινητοποίησης των εργαζομένων στους δημοτικούς σταθμούς ζητά επίμονα να μπει στη Βουλή. Θα κινηθούμε με όλους τους τρόπους νομικά, ώστε τα παιδιά μας να εξασφαλίζουν αφενός με τη φροντίδα και της εκπαίδευσής τους στην προσχολική ηλικία, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς των Δήμων της χώρας σε όλη τη χώρα. Οι βρεφονηπιαγωγοί πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία προς την Βουλή, αντιδρώντας την ένταξη των παιδιών από 4 ετών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Να αποφύγουμε το μέτρο υποχρεωτική διετής φίτηση των παιδιών από τα 4 στα νηπιαγωγεία, να μην κλείσουν οι παιδικοί σταθμοί. Δεν υπάρχουν υποδομές για να γίνει κάτι τέτοιο. Όπως λένε οι εργαζόμενοι, το μέτρο οδηγεί στην απαξίωση και στο κλείσιμο των παιδικών σταθμών και τους εργαζόμενους στην ανεργία. Οι εργαζόμενοι του βρεφονηπιακού σταθμού ζητούν την απόσυρση της επίμαχης διάταξης από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Οι θέσεις εργασίας συρρυκνώνονται και στο τέλος θα πάμε για κατάργηση. Γιατί όλο αυτό? Στο πλευρό των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς βρέθηκαν σήμερα και πολλοί γονείς.